έκθεση «Η μυστική κόσμη» του Ευγένιου Τρεβιζά ανοίγει τις πόρτες της την Παρασκευή 3 Νοεμβρίου στο εκθεσιακό κέντρο Χελέξπο στο Μαρούσι. Είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε στη συνέντευξη τύπου, να μιλήσουμε με τον ίδιο και να τραβήξουμε αποκλειστικά πλάνα μόνο για το Info Kids από τους χώρους. Κύριε Τρεβιζά, καταρχάς ευχαριστούμε πάρα πολύ που μιλάτε στο Info Kids, είναι τιμή μας. Ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με την έκθεση. Έχετε κάνει την επιμέλεια. Έχετε κάνει την επιλογή των ιστοριών που θα δούμε εδώ πέρα, που θα δουν τα παιδιά. Εγώ, όπως ξέρετε, ζω στον Ιστό των Υπερτεχνημάτων και στο Λονδίνο, μοιράζω τον χρόνο μου. Οπότε δεν είχα το καιρό να κάνω την επιμέλεια. Απλώς έδωσα διάφορες ιδέες, από τις οποίες άλλες εφαρμόστηκαν και άλλες όχι. Αν κρίνω αυτά που βλέπω, νομίζω ότι έγινε μια εξαιρετική σύνθεση όλων των βιβλίων, όχι, αν όχι όλων, των πιο αγαπημένων στα παιδιά, με διάφορους τρόπους. Οπότε είμαι ευχαριστημένος από τον τρόπο που αποδόθηκαν όλα αυτά. Άρα, το κριτήριο της επιλογής των βιβλίων που παρουσιάζονται μέσα ήταν αυτά που είναι πιο δημοφιλή στα παιδιά. Ακριβώς, αυτά είναι πιο γνωστά και που τα παιδιά συνέχεια μου γράφουν επιστολές και μου ρωτάνε, για παράδειγμα, πώς μπορώ να έρθω στον Ιστό των Υπερτεχνημάτων. Και πάντα σου απαντούσα ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι, άλλοι δύσκολοι, άλλοι εύκολοι. Ένας τρόπος, για παράδειγμα, ήταν να βαγίσετε στον ωκεανό των παφλασμών και να πιαστείτε από μια σανίδα που έχει ρόζες σχήμα καρδιάς. Και μετά θα σας καταπιεί μια φάλαινα που θα σας φέρει στο Ιστό των Υπερτεχνημάτων ή να ακολουθήσετε ένα όρτο πράσινο καγκουρό. Τι ήταν διάφορες οδηγίες που φαινόταν πιστικές, αλλά δεν μπορούσαν να πούνε ότι είναι και αναποτελεσματικές. Δεν δείχνουν να τις δοκιμάσει κανείς. Ότι πρέπει να ταξιδέψουν με το τάμενο χαλί, αλλά για να ξεκινήσει πρέπει να του πούνε κάποιες μαγικές λέξεις, οι οποίες είναι γραμμένες με μαύρο μελάνι σε ένα μαύρο χαρτί που έχει πέσει μέσα σε μια μαύρη τρύπα του διαστήματος. Οπότε είναι δύσκολο να του βρούνε. Τώρα, δεν γνώριζα τότε ότι θα γινόταν αυτό το θεματικό πάρκο. Τώρα είναι πιο εύκολο να έρθουν. Σπίτι να περιμένουν. Ακριβώς. Τώρα είναι πολύ πιο απλό να έρθουν. Αντί να ψάχνουν αόρτο πράσινο καγκουρό και να ναυαγούν, να πιάνουν τα ποσανίδες με ρόζες σχήμα καρδιάς ή να ψάχνουν να βρουν το μαύρο χαρτάκι μάρτυρα του διαστήματος, είναι πιο απλό να έρθουν εδώ στο θεματικό πάρκο. Σωστό. Ένα παιδί όμως που πιθανώς να μην έχει διαβάσει όλες τις ιστορίες σας, να μην έχει έτσι αίσθηση των ηρώων που θα δει στη συνέχεια μέσα, θα μπορέσει να το παρακολουθήσει ή θα δυσκολευτεί. Είσαι το αντίθετο, πιστεύω. Είναι έτσι δομημένο ώστε να είναι καταληπτό από παιδιά που δεν έχουν καμία γνώση. Απέναντι στα παιδιά που έχουν γνώση, μπορούν να έχουν αντιρρήσεις γιατί λείπει το ένα ή το άλλο, δεν είναι όπως το διαβάσαμε ή όπως το φανταστήκαμε. Οπότε τα παιδιά τα οποία δεν γνωρίζουν την ιστορία, του δίνει τη δυνατότητα να την ακούσουν εδώ, να την μάθουν εδώ. Το παιδί που τη ξέρει, μπορεί κάτι να του λείπει. Δηλαδή, πιο πολύ φοβάμαι τα παιδιά που ξέρουν καλά τα βιβλία και τα αγαπάνε πολύ και που είναι εδώ, δεν ήταν έτσι ακριβώς στο σπιτάκι. Θα έχουν ενστάσεις. Ακριβώς, ναι. Εντάξει, και για όσα δεν τα ξέρουν, τα βιβλία σας έτσι κι αλλιώς θα βρίσκονται στην έξοδο από την έκθεση. Και πολλά σχολεία ήδη ζητάνε ποια βιβλία εμφανίζονται στην έκθεση, ώστε να προετοιμάσουν τα παιδιά να διαβάζουν τα αστεία. Σωστό. Μία ερώτηση που θέλουμε με αυτή να βοηθήσουμε τους σημερινούς γονείς. Αν υπάρχει έτσι μία συμβουλή που θα είχατε να δώσετε στους γονείς που έχουν μικρά παιδιά σήμερα, με την κατάσταση στην Ελλάδα, με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, με όλη αυτή την υπερπληροφόρηση που δέχονται από το ίντερνετ, ποια θα ήταν αυτή η συμβουλή, έτσι λίγο να τους δώσετε έναν οδηγό? Αυτό που πιστεύω είναι ότι πρώτα τα παιδιά δεν έχουν ανάγκη από πολλά και ακριβά δώρα. Ότι με τη φαντασία τους μπορούν να κάνουν τα πάντα. Μπορούν να κάνουν μια καρέκλα πειρατικό καράβι, μια κορδέλα ποτάμι, ένα χάρακα ξύφος. Έχουν απερίωση φαντασία και πολλές φορές τους τις καταπνίγουν αυτή τη φαντασία. Θυμάμαι τη Ορδανίδο ένα μυθιστόρημα που έλεγε πόσο πολύ χαιρόταν με τα κουμπιά που μάζευε η γιαγιά της, νομίζω, σε ένα μυθιστόρημά της γράφει. Και ήταν άλλα από φίλτιση, άλλα από ξύλο, άλλα. Και καθόταν με τις ώρες και έπαιζε με τα κουμπιά. Ή έκανε από καραβάκια πορτοκατόφλουδες. Ή τρένα από σπίρτο, κουμπιά σπίρτων. Δηλαδή το παιδί με τη φαντασία του μπορεί να δημιουργήσει κόσμο, αρκεί να το βοηθήσει και το περιβάλλον του. Σίγουρα το σημαντικότερο που θέλει το παιδί είναι χρόνος με τους γονείς του, ποιοτικός χρόνος. Που είναι δύσκολο πολλές φορές. Δύσκολο σήμερα. Αλλά αυτό είναι το πιο πολύτιμο που μπορεί να προσφέρει κανείς στο παιδί του. Τουλάχιστον να προσπαθήσει να του δίνει, να φέρει χρόνο. Και αυτή τη ζεσταθιά επικοινωνία, να του διαβάζει ένα βιβλίο, έτσι, είναι κάτι πολύτιμο, πιστεύω, για το παιδί. Έτσι. Και μία τελευταία ερώτηση. Τι έγινε τελικά με το Μανώλη το Μανάβη? Πού έχει πάει αυτός ο άνθρωπος? Θα μας πείτε. Είναι μια ερώτηση που μείνεται πολύ συχνά, γιατί στη τηλεοπτική μεταφορά της Φρουτοπίας
δεν ολοκληρώθηκε το επεισόδιο. Ακριβώς. Και πάντα μένουν με την απορία τι έγινε. Λογικό, δεν είναι. Είχε πάει στη Χονολουλού, είχε πάει στην Χονολουλού. Και στη συνέχεια, γιατί η Φωτοτοπία έχει πολλούς κύκλους, συνέχεια επανέρχεται, συμμαχεί με τη Λεμονοστιφέν και την Κομποστάλ, που επιθυμούν να κάνουν τα φρούτα κομπόστες και χυμούς, και επιτίθεται πάλι στη Φωτοτοπία, δηλαδή δεν το βάζει κάτω. Εντάξει, τώρα ξέρουμε.